αλλά μουσικό ραδιόφωνο πρώτο σε ακροαματικότητα. Και αυτό είναι το ζου. Γεννάνε και τα κοκόρια του Ανδρώνη, γιατί ο Ανδρώνης είναι ο ιδιοκτήτης του Μετρόπολης, του ζου, του Φούλβιο Ράδιο, πώς λέγονται αυτά, ρε. Velvet να πούμε, κτλ. Είτε βγει το Velvet πρώτο, είτε βγει το Μετρόπολης πρώτο, κτλ. Είναι μια μεγάλη νίκη για τον Ανδρώνη. Για τους μαλάκες που δουλεύουν όμως στο Μετρόπολης, και ένας από αυτούς τους μαλάκες είμαι κι εγώ, αντί. Ναι, είμαι μαλάκας, γιατί είμαι μαλάκας, γιατί με πιάνει το άγχος και λέω και με πιάνει και το γαμώτο. Βλέπω κάτι κομμενάκια εκεί στο ζου που παίρνουν 250 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα. 280, σταμάτα ρε, 280 ευρώ το μήνα. Και λέω τον κόκκινο. Παίρνουν το χαρτί από το διαφημιστικό και λένε ευχαριστούμε πολύ το κοινό που μας έχει στις πρώτες θέσεις κτλ. Λέω εγώ είμαι πολύ λυπημένος, είμαι πολύ στεναχωρεμένος γιατί βλέπω ότι τα κομμενάκια του Zoo Radio που βάζουν μουσική είναι πιο άξια από εμάς και φάλανε το Zoo πρώτο στη βαθμολογία και εμείς είμαστε δεύτεροι. Γουρουνομούρι του λέω, χιπατσίβα τραχομούρι κόκκινε. Ναι. Βρωμόκολε του λέω, φακλάνα λέω, δεινόσαυρε της Αφρικής του λέω, δεν σε πειράζει σένα αυτό. Δεν με πειράζει. Γιατί να σε πειράζει ρε μαλάκα του λέω, παίρνουμε τόσα λεφτά. Παίρνουμε τόσα λεφτά. Εντάξει, τώρα αρχίζει διαμαρτύρεται. Παίρνουμε τόσα λεφτά. Δεν σε πειράζει που το budget των ραδιοφώνων, των μουσικών, που τα ακούνε νέοι άνθρωποι ως επιτοπλίστων, είναι πρώτη σε βαθμολογία και εμείς είμαστε λέω δεύτεροι. Το κάνω αυτό δημόσια, σε δημόσιο λόγο. Μπαμ, τηλέφωνο επάνω το αφεντικό. Λέω, τι έγινε αφεντικό, εσύ θα μου ξυπνήσεις τους άλλους, λέει, τους ζου και θα μου ζητάνε παραπάνω λεφτά. Υπάρχει λύση σας. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Κάντε like. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.